Κίνδυνος για νέα εκτείναξη του δημόσιου χρέους έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για αλλαγή από τη Eurostat του τρόπου υπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου στα χρέη, το ελληνικό αξιόχρεο και η επενδυτική βαθμίδα θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Παράλληλα, η πτώση εσόδων του τουρισμού τον Ιούλιο δείχνουν φθορά της βαριάς βιομηχανίας της χώρας και πυροδοτούν νέες ανησυχίες. Φουντώνουν οι ανησυχίες για μια νέα βόμβα στα δημοσιονομικά. Η Eurostat φέρεται να προετοιμάζει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του δημόσιου χρέους με τρόπο που θα εκτοξεύσει το χρέος και της Ελλάδας κατά σχεδόν 13 δισεκατομμύρια. Γνώστες των εξελίξεων εξηγούν ότι αν επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια, θα υπάρχει ενσωμάτωση των αναβαλλόμενων τόκων που μέχρι στιγμής υπολογίζονται από 12 έως 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι από τη μαύρη εποχή των μνημονίων είχε συμφωνηθεί οι τόκοι των δανείων να μην εμφανίζονται στο ελληνικό χρέος και η εγγραφή τους να πραγματοποιηθεί το 2032, όταν θα αρχίσει η διαδικασία αποπληρωμής τους. Αν αυτό αλλάξει, τότε σημαίνει ότι από 161,9% που είναι τώρα ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας για τη χρήση του 2023 θα εκτοξευθεί αναδρομικά στο 167,5%. Το πιο επώδυνο ότι η εγγραφή των τόκων θα υπολογιστεί αναδρομικά από το 2012, άρα η αναθεώρηση θα έρθει συνολικά και μέχρι το 2032, όπου αναμένεται να φτάσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε απόλυτους αριθμούς, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα εκτινασότανε από τα 356,7 δισεκατομμύρια ευρώ στα 369,1 δισεκατομμύρια με την προσθήκη 12,4 δισεκατομμυρίων, φτάνοντας το λόγο προς ΑΕΠ στο 161,92%. Την ίδια ώρα, εξαιρετικά ανησυχητική είναι η εξέλιξη για την κάμψη των τουριστικών εσόδων. Τον Ιούλιο έφτασαν λίγο πάνω από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 4,2 δις τον Ιούλιο του 2023. Τα έσοδα υποχώρησαν παρά το γεγονός ότι οι τουρίστες αυξήθηκαν, στοιχείο ειδικού ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ιούλιο οι αφίξεις των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 4,1%. Όμως παρά τους περισσότερους τουρίστες, οι εισπράξεις του κλάδου μειώθηκαν κατά 4,28%. Απώλεια 177.400.000 ευρώ. Ακόμα και στο επτάμηνο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τουριστική κίνηση, δηλαδή ο κόσμος που ήρθε στη χώρα, αυξήθηκε κατά 11,1%, όμως τα έσοδα μόνο 5,57%. Κάτι που δείχνει πως έχει μειωθεί σημαντικά η δαπάνη του κάθε επισκέπτη ένα ταξίδι, ακριβώς το αντίθετο από τον στόχο που είχαν θέσει οι φορείς της αγοράς. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο πρώτο επτάμηνο του 2024 έφτασαν τα 10.952.700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2023 ήταν 10.375.200.000 ευρώ, με αύξηση φέτος κατά 577,5 εκατομμύρια ευρώ. Πολίτες μίλησαν στην κάμερα του Κόντρα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για την ακρίβεια. Όπως είπαν, με το ζόρι τα βγάζουν πέρα. Το μισθό στο σούπερ μάρκετ πάει. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα και έχουν ανέβει, να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Ο μισθός, η σύνταξη κατεβαίνει, όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν. Ο κόσμος δεν μπορεί να απεξέλθει καθόλου. Όσοι δουλεύουν, όπου και να πας, όλοι δουλεύουν, δεν φτάνουν τα λεφτά τους. Δηλαδή, μας έχουν κατατίσει πιο φτωχούς από τους φτωχούς. Οι τιμές γενικότερα έχουν αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ και θα ήθελα κάπως να μειωθούν, γιατί και υπάρχει και οικονομική κρίση γενικότερα. Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα. Ματώνουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Γνώστες των εξελίξεων επισημαίνουν ότι η αγορά περιμένει νέες αυξήσεις στους καταλόγους των προμηθευτών, ειδικά στα τρόφιμα, το επόμενο δίμηνο. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο θέμα αυτό. Πάμε να το ξεδιπλώσουμε με τη βοήθεια του κύριου Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομικών. Κύριε Μελά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαρίδο. Η οικονομία είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, όλους, καθημερινά. Ωστόσο, δεν γίνεται πάντα αντιληπτό το μήνυμα των όποιων αποφάσεων από το εξωτερικό αφορούν την ελληνική οικονομία. Οπότε, εδώ θέλουμε τη βοήθειά σας να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει η απόφαση για την ενσωμάτωση του αναβαλλόμενου φόρου. Τι φόρος είναι αυτός, γιατί ήταν αναβαλλόμενος, γιατί τώρα ξεκινάει να ενσωματώνεται. Με τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφτεί από το 2012 η τόκη από τα πρώτα δάνεια που είχε πάρει η Ελλάδα, όχι του ESM, τα πρώτα δάνεια, τα κρατικά που είχε πάρει, είχε συμφωνηθεί να μην καταβληθούν οι τόκοι. Οι τόκοι θα καταβληθούν ευθέτω χρόνο. Με τη συμφωνία που έγινε για τη διαχείριση του χρέους με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπόθηκε ότι αυτό θα γίνει το 2032. Να αποπληρώνει. Αποπληρώνει από το 2032. Από το 2032 θα ενσωματωθούν περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενοι τόκοι. Θα ενσωματωθούν και θα αρχίσει να τους καταβάλει η Ελλάδα το 2032. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι το 2032 θα έχουμε μια αύξηση του χρέους μεγάλη και ο τρόπος ο οποίος θα καταβληθεί είναι στην διακριτική ευχέρεια των δανειστών μας.
Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο ESM λέει ότι αυτό θα το κάνουμε σε μακροχρονικό διάστημα. Επομένως πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Τώρα τι έγινε στατιστικά από το 2000, μάλλον από τον Οκτώβριο του 2024 και ίσως και από το Μάρτιο του 2025, το πιο πιθανό είναι το πρώτο, θα γραφτούν στο χρέος, στο δημόσιο χρέος, οι τόκοι αναβαλλόμενοι από το 2012 μέχρι το 2023. Μάλιστα. Αυτοί περίπου θα γραφτούν. Αυτοί λοιπόν αναλογούν περίπου σε 12 με 12,5 δισεκατομμύρια. Σε όλα τα χρόνια τα επόμενα μέχρι το 2032 θα επιμερίζεται αυτό το ποσό. Θα γράφεται και το εναπομένο ποσό μέχρι τα 25 δισεκατομμύρια. Για να φτάσουμε συνολικά τα 25 δισεκατομμύρια. Κάθε χρόνο θα γράφουμε και ένα δισεκατομμύριο παραπάνω. Επομένως, το χρέος, το δημόσιο χρέος, ο λόγος, αν θέλετε, του δημοσίου χρέους, από 161,7, δεν κάνω λάθος, το δείξατε, θα ανέβει περίπου στις 6,5-7. Πάμε να το δούμε και μαζί για να το καταλάβουμε και να μας το εξηγήσετε. Το εξηγήσατε δηλαδή, αλλά πάμε να το δούμε και σε μορφή κάρτας για να γίνει ευκολότερα κατανοητό. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Είναι το χρέος της γενικής κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται. Η πηγή είναι η Ελστάτ για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Το χρέος το 2010 ήταν 329,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χρέος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι της τάξεως του 146%. Το 2023, 356 δισεκατομμύρια. Θα σταματήσουμε εδώ. 300. Μια στιγμή. Παρακαλώ. Όπως το είπατε, κύριε Χαρίτο, το 2023 είναι 156,7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρέος. Θα προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό 12 ή 12,5 δισεκατομμύρια. Και επομένως θα πάει στα 367-368 δισεκατομμύρια. Ως ποσοστό του ΑΕΠ θα προσθέσουμε 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες. Και από 161, έχω εδώ τα στοιχεία, από 161,7%. Είναι η επόμενη κάρτα αυτό που περιγράφεται. Ναι. Μπορούμε να τη δούμε όσο μιλάει ο κύριος Μελάς. Ναι, είναι αυτή η κάρτα. 161,9 το 2023, χωρίς την επιβάρυνση. Με την επιβάρυνση πάμε στο 167,5. 167,5. Δηλαδή, αντί για 356,7 δισεκατομμύρια ευρώ, πάμε στα 369,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μία αύξηση και σε απόλυτα νούμερα του χρέους της γενικής κυβέρνησης, και κατά 12,5 δισεκατομμύρια περίπου, και μία επιβάρυνση 5,5 μονάδες περίπου του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε. Γίνεται και μία αλλαγή στατιστική όσον αφορά το έτος βάσης υπολογισμού του ΑΕΠ. Από το 2015, κάθε 5 χρόνια γίνεται αυτή η αλλαγή. Μέχρι τώρα μετρούσαμε με βάση το έτος 2015. Βάζαμε δηλαδή ως έτος βάσης αυτή την περίοδο 2015. Και από εκεί και πέρα μετρούσαμε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό τώρα θα μεταφερθεί στο 2020. Το 2020 πιθανόν θα έχουμε αλλαγή στη βάση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ορισμένα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μεγέθυνση του ΑΕΠ από το 2021-2022-2023-2024 ή μπορεί να έχουμε και αρνητικά. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε πόσα θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το λέω διότι το ΑΕΠ παίζει ρόλο στο λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Είναι ο παρανομαστής. Τώρα, εδώ ένα εύλογο, αυτονόητο ερώτημα. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια το 2010, το είδαμε νωρίτερα στις κάρτες, το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ ήταν στο 126,8, έτσι. Περίπου 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, η αναλογία χρέους προς το ΑΕΠ είναι 161,9 και θα βρεθεί, εφόσον μπήκε ο αναβαλλόμενος φόρος, θα πάει στο 167,5. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε ακολουθήσει κατά γράμμα όλες τις μνημονιακές πολιτικές και αντί να βαίνει μειούμενο, να βαίνει αυξανόμενο το χρέος, έτσι. Διότι, κύριε Χαρίτο, διότι οι μνημονιακές πολιτικές, δηλαδή και τα τρία μνημόνια, εγώ κατά την άποψή μου ένα είναι το μνημόνιο, αλλά και τα τρία μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε,
κατάφεραν το ακατόρθωτο, κατάφεραν να μειώσουν τον παρανομαστή του λόγου κατά 27% σε τρομακτική μείωση του παρανομαστή. Άρα όταν μειώνεται ο παρανομαστής, ο λόγος, ακόμα και αν ο αριθμητής παραμένει σταθερός, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Όμως δεν έχουμε μόνο μείωση του απαρανομαστή, τρομακτική μείωση. Έχουμε και αύξηση σε απόλυτα νούμερα του αριθμητή. Άμα κοιτάξετε τα στοιχεία, θα τα δείτε. Άρα δηλαδή έχουμε δανειστεί, συνεχίζουμε να δανειζόμεθα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι η κυβέρνηση για τελευταία 4 χρόνια έχει ένα χρέος με ρέπος, το οποίο δεν καταγράφεται σε ρέπος, το οποίο δεν καταγράφεται στο χρέος της γενικής κυβέρνησης, γύρω στα 54 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Μάλιστα. Εμείς οι τραπεζικοί λέμε το εξής. Όταν υπάρχουν τρέχουσες ανάγκες, μπορείς να δανειστείς με ρέπος και μετά να τα κλείσεις. Αλλά όταν αυτό δεν κλείνει, δηλαδή κλείνει αλλά ξαναπαρουσιάζεται στο ίδιο ποσό και μάλιστα μεγαλύτερο, πάνε να πει ότι δεν καλύπτει βραχυχρόνιες ανάγκες ή κάτι έκτακτο, αλλά καλύπτει πάγιες ανάγκες. Έχω την αίσθηση ότι και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο, ας το πούμε έτσι, δείχνει ένα κρυφό χρέος. Όταν ολοκληρώσαμε τη σύσκεψη σήμερα και συζητούσαμε για το θέμα αυτό, ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης έκανε κάποια μαθηματικά αμέσως μετά. Το χρέος για να γίνει κατανοητό του κάθε ενός από εμάς, που σχετίζεται με αυτό το οποίο περιγράφουμε, το λόγο χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι περίπου 38, είναι κάτι παραπάνω από 38.000 ευρώ ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι η μορφή που έχει το χρέος σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των πολιτών της χώρας σήμερα. Πάμε όμως λίγο και στην καθημερινότητα, κύριε Μελά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, γιατί από τη μία είχαμε την ομιλία του στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει με την ακρίβεια. Από την άλλη, η κυβέρνηση μιλάει για μια οικονομία η οποία είναι ανθυρή αυτή την περίοδο, τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επικαλείται. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει ζόρια στον κόσμο για το πώς θα ανταπεξέλθουν στα οικονομικά δεδομένα της αγοράς σε συνάφεια με την μισθοδοσία που υπάρχει. Και βλέπουμε το παράδοξο, η ακρίβεια να οδηγεί σε μια ανάπτυξη εσόδων για το δημόσιο, για το κρατικό κορβανά, της τάξης των 50 δις. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, δηλαδή πώς σκέφτομαι εγώ, και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε κάπως έτσι. Γιατί κάνουμε, γιατί ασκούμε οικονομική πολιτική? Αυτό είναι βασικό ερώτημα. Δεν ασκούμε οικονομική πολιτική για την οικονομία. Ένα μέγεθος αυτόνομο, ένα μεταφυσικό πράγμα το οποίο το έχουμε ονομάσει οικονομία. Ασκούμε οικονομική πολιτική για να μεγαλώνει καθημερινά η ευημερία των πολιτών μας. Αν λοιπόν οι πολίτες μας καθημερινά δεν είναι ικανοποιημένοι, αλλά είναι ικανοποιημένοι οι 10-100 ολιγάρχες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, κάτι δεν πάει καλά. Το θέμα λοιπόν με την ακρίβεια, προσέξτε, η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε μια εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ούτε το 2026 θα πάει στο 2%, θα μείνει πάνω από το 2000, πάνω από το 2%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα πηγαίνει γύρω στο 2,5-3-3,5%, δηλαδή θα συνεχίσει να έχουμε ένα πληθωρισμό πάνω από τις χώρες, το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ακρίβεια? Μπορεί να καταπολεμηθεί καταρχάς με διάφορους τρόπους που τους έχουμε πει κτλ. Το βασικότερο όμως κατά την άποψή μου είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα σημαντικά της εργασίας και συνεπώς και οι μισθοί. Ψέλησε κάτι ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί? Για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπε ότι η ακρίβεια καταπολεμείται και με αύξηση των μισθών. Ωραία, λοιπόν, να το δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει.
Το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω και είναι στοιχεία σημερινά είναι ότι καυκάται η κυβέρνηση ότι έχουμε τη μεγαλύτερη μεγέθυνση του ΑΕΠ σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ξεχνάει να πει ότι συγχρόνως έχουμε και το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο συνεχώς αυξάνει. Όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο των 4 χρόνων, να θυμάμαι καλά, της κυβέρνησης, τα 4 χρόνια, είναι 6, 6,5, 9, 8 είναι αυτή τη στιγμή. Επομένως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τη μεγέθυνση, διότι σημαντικά κομμάτια αυτής του ελλείμματος προκαλούν μέρος της μεγέθυνσης. Δηλαδή τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία χρησιμοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να εισάγουν τεχνολογία και μια σειρά άλλα πράγματα για την πράσινη ανάπτυξη, δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Πέρα από το ότι δεν έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την περιεκτικότητα της τεχνολογίας στα εξαγόμενα προϊόντα μας, τα οποία, όπως είδατε, οι εξαγωγές φθήνουν. Σωστά. Φθήνουν εδώ και πάνω σχεδόν 2 χρόνια. Δεν φθήνουν τώρα. Ο ρυθμός μεγέθυνσης των εξαγών συνέχεια φθήνων. Επομένως, όλα αυτά είναι θέματα και προβλήματα που πρέπει να μας προβληματίσουν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Προβληματίζουν και προβληματίζουν πλέον και στελέχη της κυβερνώσας παράταξης. Μιλώ για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βγήκαν με μια επιστολή τους τις προηγούμενες ημέρες προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης απάντησε, και εδώ θα ήθελα ένα σχόλιο και με αυτό θα κλείσουμε, ότι μιλώντας για τα κόκκινα δάνεια, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν και αρκετά εξ αυτών έχουν φύγει από τις τράπεζες σε κάποιους servicers, αυτοί που τα αγοράζουν από τις τράπεζες είναι οι servicers, και εκεί πλέον το πράγμα γίνεται χαοτικό, γιατί ούτε στα τηλέφωνα μπορείς να τους βρεις, ούτε σε email απαντάνε. Μπορεί να έχεις βρει ένα ποσό εσύ να θέλεις να έρθεις σε ένα συμβιβασμό ή σε μια συμφωνία να καλύψεις με αυτό το ποσό τα όποια ανοίγματα έχεις, ούτως ώστε να μην φύγει το ακίνητο σε ένα πληστηριασμό. Αυτό δεν επιτυγχάνεται. Και από την άλλη, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου οι 11 για το γεγονός ότι εξακολουθούν τα κόκκινα δάνεια να είναι σε δυσθεώρητα ποσοστά. Η απάντηση που ήρθε από τον κύριο Χατζηδάκη είναι ότι έχουν ληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες και χάρη σε αυτές, το διαβάζω αυτό λεξί, χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες, το ποσοστό των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, που ξεπερνούσε το 40% το 2019, περιορίστηκε στο 7,5% το 2024. Έχετε κατανοήσει πώς περιορίστηκε στο 7,5% είναι το ερώτημα? Εγώ έχω κατανοήσει και νομίζω ότι ο κόσμος όλος πλέον το έχει κατανοήσει. Ότι βγήκανε με λογιστικό τρόπο, δηλαδή πωλήθηκαν από τις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες απαλλάχθηκαν από τα κόκκινα δάνεια, στα οποία σαφέστατα είναι υπεύθυνες. Σαφέστατα είχαν μέρος της ευθύνης. Μέρος της ευθύνης, λέω, όχι όλες την ευθύνη. Και έμεινε το χρέος στην κοινωνία. Επομένως, ο Ηρακλής 1, Ηρακλής 2, Ηρακλής 3 και όλα αυτά τα πράγματα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα για την κοινωνία, που σας είπα, έτσι άρχισα τη συνέντευξή μου, τη συζήτησή μας, ότι πρέπει να κάνουμε οικονομική πολιτική για τους πολίτες και όχι για την οικονομία. Τώρα ο κ. Χατζηδάκης και οι προηγούμενοι. Η τροποποίηση του Ηρακλή 3 που έρχεται, το 1 δις, τα 900 εκατομμύρια για την ακρίβεια που θα δοθούν ξανά στις τράπεζες, θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίστροφα? Είναι το ερώτημα το αυτονόητο επίσης που γεννάτε, δηλαδή αυτό να είναι ένα βοήθημα που θα πάει στις ευάλωτες οικονομικές, στα ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Κύριε Χαρίτο, με βάζετε σε μεγάλο, πώς να το πω, με τσιγκλάτε. Όχι, επειδή δεν σας βάζω εγώ. Λαϊκά. Είναι οι 11 που το βάζουν και είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ναι. Και επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε κάναμε για τις τράπεζες. Για τον κόσμο κάναμε. Ακριβώς αυτό είναι. Θα μπορούσε και θα μπορούσαν και άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς αποκρύπτονται από τον κόσμο. Και το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε είναι να δούμε
και να αρχίσει πλέον μια συζήτηση, αλλά μια συζήτηση σοβαρή, μια συζήτηση με ανθρώπους που καταλαβαίνουν, όχι αυτούς που υπηρετούν τις τράπεζες, και να δούμε την προσφορά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη μεγέθυνση της οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι η προσφορά του τραπεζικού συστήματος? Συμμετέχει στη μεγέθυνση του ΑΕΠ ή δεν συμμετέχει? Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. Ο βασικός ρόλος είναι να παίρνει τα κρίματα σε αποταμιεύσεις, να τα μετατρέπει σε δάνεια και να βοηθάει τη μεγέθυνση. Προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουμε? Όλα αυτά τα οποία λέγονται για τη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ ως προστιθέμενη αξία είναι κούφια λόγια. Μπορούμε να τα αποδείξουμε ότι δεν συνεισφέρουν τίποτα από αυτά που κάνουν, που λέγεται. Αλλά αυτό σηματοδοτεί μια σοβαρή συζήτηση. Δεν έχουμε τίποτα με καμία τράπεζα. Αλλά εμείς είμαστε οπαδοί της αλήθειας και οπαδοί και οι τράπεζες να συνεισφέρουν όπως μπορούν στην ευημερία των πολιτών. Και όχι στην ευημερία των ΣΕΟ και των μετόχων, γιατί στην ουσία το τραπεζικό σύστημα αυτό έχει καταντήσει. Να υπηρετεί τους ΣΕΟ, τους διευθύνοντες συμβούλους καταρχάς και δευτερευόντως τους μετόχους. Όλοι οι άλλοι δεν λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή οι καταθέτες δεν παίζουν κανένα ρόλο. Μα οι καταθέτες δίνουν την πρώτη ύλη που λειτουργούν οι ελληνικές τράπεζες. Δεν παίζουν κανένα ρόλο όμως. Δεν έχουν κανένα ρόλο να παίξουν. Επομένως, εάν θέλετε, η συζήτηση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι νομίζω πιο πολύ αναγκαίο αυτή την περίοδο παρά ποτέ. Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών, τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.